Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στα κόκκινα γυαλιά. 4 αγωνιστικές πριν το τέλος, είναι αυτό που λέμε με τραύμα αντίστροφα πια για την λήξη του πρωταθλήματος. 3 και 1 παρουσιάσεις, πως λέμε στο στρατό, εμείς στα αγόρια, 3 και 1 από λελέ και τρελελέ. Εμείς μόνο τρελελέ. Γιατί δεν είμαστε για πολελέ, είμαστε για αμολελέ, να μας αμολύσουν. Με αυτά που είδαμε φέτος πάλι, τι να πω, ξέρω εγώ. Κανονικά θα ήμασταν το τέλειο, ας πούμε, αντικείμενο επιστημονικής έρευνας των ψυχιάτρων. Πραγματικά, όπως το σκέφτομαι, δηλαδή, αφού ακόμα είμαι εδώ και είστε εσείς απέναντι και βλέπετε, πάλι καλά να λέμε. Θα μου πεις, έχουμε ειδική βοήθεια θεραπευτικής αγωγής. Okay. Έχω την αίσθηση ότι αν δώσω εξετάσεις για ψυχολόγος, μπορούμε να θέσουμε μια ωραία ομάδα, ας πούμε, ψυχοθεραπείας και να αρχίσουμε ξανά. Λέμε, ξέρω εγώ, είμαι ο Γιάννης και είμαι καλά. Βλέπω Λίβερπουλ, δεν είμαι καλά. Καλά, ότι δεν είμαστε καλά είναι το μόνο σίγουρο, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. 4 αγωνιστικές πριν το τέλος, δεν σας κρύβω ότι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων ταλαντεύτηκα λίγο κιόλας για να την κάνω, γιατί είχα μεγάλη πίεση χρόνου. Αλλά λέω, εντάξει, όλη αυτή την παρέα δεν μπορώ να την πουλήσω, δεν κάνει. Έτσι κι αλλιώς μετά έχουμε ένα διάστημα το που θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσω να ασχοληθώ περισσότερο με τις μεταγραφές φέτος. Πέρσι μου την γλίτωσε ο Ιάπωνας από παρουσίαση, νομίζω μου την γλίτωσε και ο Χράφενμπεργκ. Και λέω φέτος να τα καταφέρω να είμαι σε καλύτερη φάση. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Καλά να είμαστε βασικά. Δουλειά να έχουμε να μπορούμε να πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας και να έχουμε ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά τα δύο πράγματα. Το δεύτερο, πέρα της επιβίωσης, σου δίνει και ψυχική υγεία. Όταν δουλεύεις, είσαι καλά στην υγεία σου σωματική και δουλεύεις και είσαι παραγωγικός και μπορείς και κάνεις ένα καλό επίπεδο ζωής. Εγώ δεν λέω πλούσιο, καλό. Αξιοπρεπές. Είναι ψυχική υγεία. Να γυρίσουμε λοιπόν στην ασθένειά μας, τη Λίβερπουλ. Okay. Πάμε στο Λονδίνο. Βοήθειά μας, Σάββατο μεσημέρι στις 2:30 και δεν ξέρω πραγματικά τι να περιμένω με αντίπαλους τα Σφυριά, τα οποία είναι μια ομάδα που φέτος δεν τα πάει καλά. Στην τελευταία χρονιά, κατά πώς φαίνεται, του David Moyes, όπως λέγεται, του παλιού παίχτη της Celtic, ξεκίνησε από τις Ακαδημίες Celtic, έπαιξε λίγο και τελείωσε στην Preston, της οποίας πέρασε και ένα φεγγάρι προπονητής. Έχει κάνει σε United, πέρα από την Everton, πήγε λίγο στην Ισπανία, γύρισε πάλι στην Αγγλία West Ham ένα χρόνο, έφυγε, ξαναγύρισε λοιπόν στη West Ham και από τότε την οδήγησε και στη μεγάλη επιτυχία της, στην ευρωπαϊκή επιτυχία της, το Conference League πέρσι. Πάμε στην ιστορία να μετρήσουν των δύο ομάδων. Μεταξύ τους τα τελευταία 6 παιχνίδια, 29-83 νίκες και 37 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Με τις τελευταίες 6 αναμετρήσεις να έχουμε 5 νίκες εμείς και μία ήττα, η οποία νομίζω ήταν πότε, πάει καιρός, όχι πολύ καιρός βέβαια, μην τρελαθούν, 3 σεζόν πίσω, τη χρονιά τη χάλια που ήμασταν, δεν βλεπόμασταν μετά το πρωτάθλημα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ήταν το 2021, το 2021-22, λάθος. Μάλιστα, έκτοτε μετράμε 5 σερι νίκες και ευελπιστώ να τις κάνουμε μισή ντουζίνα το Σάββατο το μεσημέρι, σε μια σεζόν που το Σάββατο δεν μας πήγε και άσχημα. Πάντως εμείς από εκεί που ήμασταν και παλεύαμε για την πρώτη θέση, τώρα πλέον περιοριζόμαστε στην τρίτη και δεν είμαι αισιόδοξο ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Θα πρέπει να γίνουν όργια, δηλαδή να μας πάει απίστευτα πράγματα η τύχη, 4 στροφές πριν το τέλος. Ας δούμε λοιπόν λίγο από West Ham, η οποία, ξαναλέω, στα τελευταία της 6 παιχνίδια συμπεριλαμβανομένου και του Europa League έχει μόλις μία νίκη, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες. Αποκλείστηκε και από την Leverkusen του Τσάμπι Αλόνσο, την έφερε βόλτα. Σε 34 παιχνίδια πρωταθλήματος έχει σημειώσει 54 γκολ. Είναι 1,5 γκολ, παιδιά, ανά παιχνίδι. Τα σουτ ανά παιχνίδι δεν είναι πολλά, είναι κάτι λιγότερο από 12. Επίσης έχει χαμηλό ποσοστό κατοχής, με πολλά προβλήματα και φυσικά με διαφορετική εντεκάδα πλέον, χωρίς τον Declan Rice στην εντεκάδα της, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στις οποίες πρέπει να φέρει βόλτα και στα τελείωματα του δεν έχει και λόγο να ασχοληθεί πλέον περισσότερο ο
Ο David Moyes λύγει το συμβόλαιο τον Ιούνιο. Ακούστηκαν και φήμες για τον Αμορίμ ότι ήρθαν για τη West Ham. Τώρα εντάξει, ήταν. Δεν ξέρω τι σενάριο ήταν αυτό πραγματικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα έλεγα ότι στέκει κιόλας. Τα τεχνικά να συγκρίνεις τις δύο ομάδες με τα στοιχεία που έχουν τα συν και τα πλην είναι άτοπο. Όμως όλα φαίνονται στο χορτάρι. Το ξαναλέω, όλα αυτά καλά τα λέμε εμείς εδώ με τις κάρτες και τα βλέπουμε τυποποιημένα, ωραία, αλλά ο παίκτης που χρειάζεται πρώτα απ' όλα προσοχή είναι ο Μπόουεν και μετά ο Κούντους. Έτσι. Για όποιον κάνει λάθος συνειρμούς θα πρέπει να το ξανακοιτάξει. Ο Ward-Prowse με 6 γκολ και 7 assist, επίσης παίκτης που αξίζει να προσέξει κανείς, με την μικρή υποσημείωση με ένα αστερίσκο ότι ο συγκεκριμένος παίκτης ήταν από αυτούς που ακούστηκαν και για μας. 4-2-3-1 μέχρι να σβήσει ο ήλιος, εκτός από κάποιες μικρές παραλλαγές, με 4-5-1 όπως βλέπουμε εδώ, 4-4-1, με ένα ανά 6-7 παιχνίδια να αλλάζει ο David Moyes, δεν αλλάζει εύκολα το σύστημά του, το οποίο και το αποδίδει, έτσι. Ας πάμε στα κλασικά στατιστικά. 17 και 17 μέσα έξω έχουν δώσει, ο μέσος όρος των γκολ που σημειώνουν είναι 2. Στην έδρα τους, παρόλη την κακή σεζόν που διανύουν, παρά τα αυτά βλέπουμε ότι έχουν καλό μέσο όρο γκολ. Θα μου πεις, ο μέσος όρος ξεγελάει καμιά φορά, όπως και ο δικός μας μέσος όρος ξεγελάει που έχει πέσει, καθότι μην ξεχνάμε ότι τελευταίες αγωνιστικές βάζουμε γκολ με το σταγονόμετρο. 26-32 τα γκολ, βλέπετε, έτσι. Και 25-19 στην άμυνα. Οι Reds δέχονται πλέον γκολ. Αυτά πάντα μιλάμε εντός και εκτός. Ο χάρτης ανάπτυξης, αν θεωρείς ότι ισχύει στο 100%, η West Ham αναπτύσσεται πιο ζωηρά οριακά αριστερά και πέφτει πάνω στον τρέντ, ο οποίος αμυντικά, μόνο δούμε το δεύτερο γκολ της Everton, θα καταλάβουμε το πόσο παιδιάστηκα πήρε θέση και το πόσο παιδιάστηκα πήγε να ρίξει αγωνιά στον Calvin Lewin για να τον εκτροχιάσει χωρίς να τον δει όπως νόμιζε ο διαιτητής, το οποίο δεν έκανε τίποτα στον Lewin, στον Calvert Lewin, και σημείωσε το 2-0. Δεν ξέρω για όποιον έχει δει το βίντεο, από την κάμερα πίσω από το τέρμα είναι να τραβάς τα μαλλιά σου με την αντίδραση του Trent, που μόνο αμυντικού δεν είναι. Αν έρθει ο νέος προπονητής και έχει τα ίδια μυαλά με τον Γερμανό, λυπάμαι, δεν έχουμε καμία τύχη να εξελιχθούμε σαν ομάδα. Ο Trent είναι για το κέντρο. Τι να κάνουμε. Φωνάζει από μόνο του, δεν το λέμε εμείς, δεν είμαστε ειδικοί. Ωραία, να δούμε αυτό το ταλέπορο το ιατρικό δελτίο, το οποίο εκεί που λέγαμε ο Casey χάσαμε και μόνο ο Connor ήταν έξω, πάει στη Fulham και τσιμπάει ένα τραυματισμό ο Τζότα άλλες δύο εβδομάδες έξω, και για τον Χάκπο δεν είναι τραυματίας, απλά επειδή γέννησε η σύντροφός του, ήθελε να είναι κοντά της. Νομίζω ότι ανθρωπίνως είναι αξιοσέβαστο αυτό και καλά έκανε ο Γερμανός. Πολύ καλά έκανε να του δώσει άδεια, να είναι κοντά στην γυναίκα που μοιράζεται τη ζωή του αυτή τη στιγμή και να την στηρίξει σε μια δύσκολη στιγμή, αλλά και χαρούμενη στιγμή, τη γέννηση του παιδιού τους. Θα φανεί σήμερα Παρασκευή που γυρίζει η εκπομπή τι ακριβώς συμβαίνει με τον Χάκπο. Θα έχουμε αργά το βράδυ της Παρασκευής ειδήσεις πάνω στο liverpool.gr. Η εκπομπή γυρίζεται το απόγευμα. Από εκεί και πέρα, αμφίβολη είναι ο Μπόουεν, αν δεν παίξει θα είναι ένα πολύ σύν για τους Reds. Ο Μαυροπάνος που διανύει μια πολύ καλή περίοδο με τα σφυριά, και ο Αγουέρτ, ο οποίος για να δούμε. Παίζονται πάντως να είναι στην αποστολή. Τώρα το πόσο θα είναι αρχική εντεκάδα και αυτοί θα το ξέρουν το βράδυ της Παρασκευής. Επαναλαμβάνω, η κομπή γυρίζεται απόγευμα Παρασκευής.
Δεν περιμένουμε σημαντικές αλλαγές, εάν και εφόσον το έχει πάρει απόφαση ότι δεν μπορεί ο Κέρτις να παίξει σε αυτή την ομάδα. Νομίζω ότι ο Κέρτις με την τρόπο που συμπεριφέρεται, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, δεν έχει θέση στην δεκάδα καν, μην μπω καν στην αποστολή. Πρέπει να φύγει δανεικός. Πλέον εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Για τον Νούνιες που λένε πώληση, έχουν βγει φήμες ότι ο Έντουαρτς καλοκοιτάζει την περίπτωση να τον εξεφορτωθεί. Εικάζεται ότι δεν είναι δική του μεταγραφή. Πριν 2 χρόνια μας αποκτήθηκε. Άρα είχε σίγουρα συμμετοχή ο ίδιος. Εγώ δυνατόν να πιστέψω ότι δεν. Βέβαια και ο Ντίας έχω την αίσθηση ότι κακώς χρησιμοποιείται στο καθαρό αιμο εννιάρι. Όσες φορές έχει βάλει τα ωραία, τα δυνατά, τα γκολ, τα έχει βάλει από θέση έξω αριστερά. Εκεί που παίζει ο Ντίας. Θεωρώ ότι μία αμοιβαία αλλαγή θέσεων, όσο και αν σας φανεί παράξενο και εξτρεμιστικό, Ντίας Νούνιες και Τζότα δεξιά, όταν γίνει καλά, γιατί ο Σαλάχ, εγώ πιστεύω το καλοκαίρι θα φύγει, θα είναι πολύ πιο λειτουργική τριάδα μπροστά. Αλλά αυτά θα τα δει ο νέος προπονητής, όπου κατά πώς φαίνεται θα είναι ο Ολλανδός Ρουε Σλότ. Θα δούμε διαιτητή συνάντησης. Βάλα έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν θα πάει καλά ο Γερμανός, δεν έχει καλές επιδόσεις, νίκες με το σταγονόμετρο, πολλές ισοπαλίες, οπότε απλά αν το πούνε κιόλας του Τέιλορ ότι ξέρεις κάτι, είναι εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος, μπορεί και να κερδίσουμε αύριο. Και να μείνουμε όχι μαθηματικά στον τίτλο, απλά να μείνουμε σε μια αξιοπρεπή τροχιά πρωταθλητισμού και ας τερματίσουμε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος. Λέμε καμιά μπουρδα να περάσει η ώρα. Και το άλλο από μία αρχίζει, αλλά δεν θα το πω στον αέρα. Θα δούμε και 2-3 πραγματάκια που έχουν να κάνουν με το με την επικαιρότητα. Τα πιο κύρια σημεία βασικά. Λοιπόν, Anthony Taylor, τα είπαμε. Τα συζητήσαμε. Δεν θα τα βρούμε ποτέ. Είναι μυστήριος τύπος, δεν είναι κακός διαιτητής και γενικά εγώ πιστεύω ότι οι διαιτητές δεν είναι κακοί, απλά είναι για τα πανηγύρια στο μυαλό. Γνώσεις έχουν, μπορούν να σφίξουν σωστά, αλλά απλά έχουν έναν τρόπο σκέψης ο οποίος δεν στέκει. Λοιπόν, Chelsea 1-1, Brighton 2-2, το παιχνίδι που επανειλημμένα έχω αναφερθεί ότι ήταν λάθος η προσέγγιση του παιχνιδιού και χάθηκαν 2 βαθμοί. 4-2 τη Newcastle, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάντα με τη Newcastle γίνονται ωραία παιχνίδια. Στο παιχνίδι που ήμασταν φάντασμα με την Arsenal στο Λονδίνο, το 2-2 με τη United, άλλοι 2 βαθμοί πεταμένοι. Σας έχω λοιπόν Brighton, Luton, United μέσα έξω. Συνέντευξη τύπου την έχει ήδη αναρτήσει στο site ο Δημήτρης Εκλητάρης, διαβάστε την αν θέλετε. Ο Slot θέλει να γίνει ο νέος προπονητής Liverpool. Έβγαλε φόρα παρτίδα και όλα στην είδηση ότι διαπραγματεύονται οι δύο σύλλογοι και ότι θα τα βρουν γύρω στα 10 εκατομμύρια. Και στις 18 Ιουνίου ανακοινώνεται το πρόγραμμα της Premier League. Εδώ πρέπει να μπω 2 λόγια για κάποιους φίλους που τυχόν ενδιαφέρονται. Έχουμε ξεκινήσει ήδη ανανεώσεις συνδρομών για τα μέλη της Λέσχης, όπως και για όσους θέλουν να γραφτούν. Θα πρέπει να το κανονίσουν μέχρι 1η Ιουνίου, διότι είναι 2 οι λόγοι. Θέλουμε να τακτοποιήσουμε τις συνδρομές στην Λέσχη και τις συνδρομές στην ομάδα. Στην ομάδα βγαίνει η συνδρομή, έχει 2 ταχύτητες, θα μάθετε αυτά όταν έρθετε σε επικοινωνία και σας ενδιαφέρει. Εμείς προτείνουμε την πιο οικονομική και όταν κάνεις τη διαδικασία σου έρχεται και μια εφαρμογή στο κινητό. Έχουμε μια ειδική ομάδα 3 ατόμων η οποία επιμελείται αυτές τις εγγραφές στην ομάδα και την εφαρμογή στο κινητό. Βοηθάμε δηλαδή με πληροφορίες, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να έχει την εφαρμογή στο κινητό, διότι δεν υπάρχουν χάρτινα εισιτήρια, δεν υπάρχει πλαστική κάρτα μέλους, είναι εφαρμογή στο κινητό. Όταν έρθει το εισιτήριο με το καλό για το παιχνίδι που έχετε επιλέξει, εάν και εφόσον μας κάτσει, γιατί έχουμε και αυτό το πράγμα από την ομάδα, δεν μας δίνει σε όλα τα παιχνίδια, το οποίο είναι απαράδεκτο. Και φαίνεται θέση στο κινητό. Οπότε το πράγμα μπορεί να κάνει κάποιο και συνδρομή στην ομάδα. Στη Λέσχη κάναμε τις συνδρομές για να τελειώσουμε το κομμάτι
το οικονομικό και τις παραγγελίες σας, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα ή δυνατόν ιδανικά μέχρι 30 Ιουνίου να έχουμε τελειώσει την παραλαβή όλων των δώρων των μελών, να τους τα δώσουμε για να τα φορέσει το καλοκαίρι. Γιατί όλος ο κόσμος ψάχνει για μπλουζάκια, καπελάκια κλπ. Είχαμε πολύ μεγάλη γκάμα, δηλαδή με διαφορετικά προϊόντα, αλλά βλέπουμε τι ζητάει ο κόσμος και προτιμήσαμε τα μπλουζάκια, καπέλα λιγότερο και λάβαρα ακόμα λιγότερο. Λάβαρα με τους τίτλους της ομάδας και διάφορα άλλα που ενίοτε ζητάει ο κόσμος. Αυτά, όποιος θέλει, μπορεί να επικοινωνήσει μέσω του liverpool.gr/gmail.com για να του στείλουμε το έντυπο εγγραφής και να προχωρήσει τη διαδικασία. Από 18 Ιουνίου θα ξεκινήσουμε να παίρνουμε παραγγελίες από τα μέλη όσον αφορά τα παιχνίδια που ενδιαφέρονται να δουν για πρώτο γύρο και για δεύτερο γύρο, ώστε να δηλώσουν. Ανά γύρω πρωταθλήματος μπορούν να δηλώσουν έως και 3 παιχνίδια που μπορούν να λείψουν από τη δουλειά τους, από τις υποχρεώσεις τους, όχι να δουν και τα 3, ένα θα πάνε, για να μπορούν να πάνε κι άλλοι. Κρατάω εγώ ονομαστικές λίστες με τη σειρά προτεραιότητας που παίρνει ο καθένας σύμφωνα με την συνδρομή που έχει στη λέσχη. Υποβάλλω αριθμητικά στην ομάδα τα παιχνίδια, τα παιχνίδια που μας δίνει το δικαίωμα και περιμένουμε το εγκριτικό. Μας εγκρίνει 2 ανά γύρω πρωταθλήματος, επί 14 αστεία το παιχνίδι το maximum, ευελπιστούμε, γιατί μας έκαναν διάφορες μπούρδες δεύτερο γύρο. Και από εκεί και πέρα είμαστε ok. Όταν έρθει με το καλό η ώρα τους, ο καθένας ετοιμάζει το ταξιδιωτικό κομμάτι μόνος του. Για όποιον δεν έχει ξαναπάει, έχουμε ταξιδιωτικό πρακτορείο που συνεργαζόμαστε αν θέλουμε. Εγώ παίρνω το συγκεκριμένο πρακτορείο, του λέω πότε θέλω να λείψω και μου βγάζει τα πάντα όλα και δεν ασχολούμαι. Δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου, δεν έχω το χρόνο, παιδιά. Και οι τιμές είναι πολύ καλές. Το πρακτορείο έχει πρόσβαση μέσω δικού του ανθρώπου και σε άλλες διοργανώσεις, γιατί η ομάδα δίνει μόνο Premier League στη λέσχη. Οπότε από εκεί και πέρα δάτε το πρακτορείο σε τι μπορείς να εξυπηρετήσεις, σε κάτι άλλο που σας ενδιαφέρει. Και προχωράμε τη διαδικασία. Όμως, όποιοι ενδιαφέρονται για να ταξιδέψουν, πρέπει υποχρεωτικά να έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή στη λέσχη μέχρι πρώτου του μηνός. Είτε είναι ανανέωση είτε είναι εγγραφή. Αυτό το κλείνω εδώ για να μην κουράσω επιμέρους λεπτομέρειες από κοντά ή τηλεφωνικά. Επειδή δεν απαντάω συχνά στο τηλέφωνο, καλό είναι κάποιοι να στέλνουν μήνυμα στο Viper της λέσχης, το 698-4004-350. Το επαναλαμβάνω, 698-4004-350. Θα το δείτε και στην κάρτα αργότερα. Στείλτε στο Viper εκεί μήνυμα, είμαι ο Τάδε, ενδιαφέρομαι γι' αυτό. Να σας καλέσω εγώ όταν έχω χρόνο. Αναγκαστικά λόγω των γυρισμάτων σε ταινίες και σύριελ δεν μπορώ να το έχω ανοιχτό, πρέπει να είναι στο αθόρυβο μόνιμα και το ξεχνάω εκεί πέρα πολλές φορές και νομίζω ότι δεν με καλεί κανείς. Και όταν βρίσκω 50 κλήσεις, ποιο να το πάρεις. Στείλτε μήνυμα στο Viber, please. Λοιπόν, το παιχνίδι το Σαββάτο το μεσημέρι θα το δούμε στο Πλατεία Καφέ στο Περιστέρι. Κλασικό στέκι, όταν δεν έχουμε επιρροές από κακές επιρροές από ελληνικό αυτό, από ελληνικό πρωτάθλημα. Εξοπλισμένοι με το starter pack, ας πούμε, βοήθειας. Μην ξεχνιόμαστε. Και εδώ είναι και το τηλέφωνο που σας έλεγα, που μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viper. Έχει και WhatsApp, για όποιον έχει αυτή την εφαρμογή, να στείλει μήνυμα εκεί, να καλέσω εγώ μέσω της εφαρμογής να τα πούμε. Ειδήσεις στο liverpool.gr, συγγνώμη, και όλες θα δημοσιεύονται στη σελίδα μας στο Facebook και ούτω καθεξής, και στο Twitter κλπ. Η εκπομπή θα ανέβει και στο Spotify, όπως ξέρετε, και απολαμβάνετε τους τελευταίους μήνες, δηλαδή από το περασμένο καλοκαίρι. Τι να πω τώρα, πώς να κλείσω την εκπομπή, τι τίτλο να βάλω. Πραγματικά, δηλαδή, έχω, θα έλεγα, στερέψει λίγο από ό,τι να πω. Θα έλεγα να σώσει ό,τι σώζεται και τίποτα παραπάνω, ρε παιδιά. Πραγματικά, να σώσει τα προσχήματα, να σώσει το γόητρο, να σώσει ό,τι σώζεται. Αυτά, θα κλείσω έτσι. Σας ευχαριστώ που στα παρέα μου, περιμένω τα μηνύματά σας, να τα απαντήσω όσα μπορώ και προλάβω και τα λέμε την Κυριακή με το report του παιχνιδιού με την West Ham. Αυτά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, να είστε καλά, ευχαριστώ που στα παρέα μου. Γεια σας.